Κύριε Πρόεδρε, το νομοσχέδιο και εν λόγω οδηγία που συζητάμε περιστρέφεται γύρω από πλευρές και μέτρα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. Η πρώτη παρατήρηση που έχουμε είναι ότι αυτή η οδηγία για την καλύτερη επιβολή και τον εξυγχρονισμό των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών επιχειρεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι μπορεί το σύστημα της οικονομίας της αγοράς που έχει ως θεό του την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου να προστατέψει παράλληλα τον καταναλωτή, το εισόδημά του, την ποιότητα των προϊόντων και ούτω καθεξής και επιδιώκει να δημιουργήσει αυταπάτες στους εργαζόμενους καταναλωτές για την ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ενιαίους κανόνες οι οποίοι θα αποβούν υπέρ των καταναλωτών. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση βρίσκει την ευκαιρία, επιδιώκει την εκτόνωση της δυσαρέσκειας από τα απαράδεκτα φαινόμενα που ζούμε, τα οποία είναι σύμφυτα στον καπιταλισμό, χωρίς προστασία του καταναλωτή και όχι γενικά του καταναλωτή, αλλά των λαϊκών οικοκυριών. Η πρόβλεψη στην οδηγία ορισμένων ελάχιστων δικαιωμάτων για τους καταναλωτές και η θέσπιση κάποιων υποχρεώσεων των επιχειρηματικών ομίλων στην ουσία καταλήγει να αποτελεί φύλο οικής που και αυτό τις περισσότερες φορές υπονομεύεται από άλλες διατάξεις της οδηγίας, όπως για παράδειγμα οι εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή, αλλά και από την ανυπαρξία ελεκτικών κρατικών μηχανισμών που επιλαμβάνονται των καταγγελιών των καταναλωτών και με τα δυσβάσταχτα πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους. Στην πράξη δηλαδή, λειτουργεί ως ένας μοχλός ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου για κερδοφόρες επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Και θα έλεγα ότι είναι τουλάχιστον πρόκληση να γίνεται λόγος για την προστασία του καταναλωτή όταν όλοι σας έχετε ήδη ευθυγραμμιστεί στην ευρωενωσιακή στρατηγική για την απελευθέρωση της ενέργειας, όταν όλοι μαζί, παρέα, είχατε ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο με την υιοθέτηση των συστάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ, για την κατάργηση του ορίου ζωής, για παράδειγμα στο φρέσκο γάλα, την αλλαγή στην νομοθεσία για το γιαούρτι και άλλα μέτρα που προφανώς ευνοούν τους μονοπωλιακούς ομίλους. Η γιγάντωσή τους και η συγκέντρωση της αγοράς σε μια σειρά από κλάδους στα χέρια μιας χούφτας επιχειρήσεων είναι ο αδιάψευτος μάρτυρας για το ποια συμφέροντα εξυπηρετούν αυτές οι πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και εσείς, αποσιωπάτε συνειδητά ότι η ελεύθερη αγορά είναι ταυτισμένη με το κυνήγι του κέρδους και τις ανατιμήσεις που πυροδοτούν την ακρίβεια. Αποσιωπάτε ότι σε όλες τις αγορές που απελευθερώθηκαν με το επιχείρημα του ότι ο ανταγωνισμός θα συγκρατούσε τις τιμές προς όφελος των καταναλωτών, οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών αντίθετα εκτινάχθηκαν στα ύψη. Και αν κατά καιρούς αναγκάζεστε από τα πράγματα σε περιόδους έξαρσης της ακρίβειας, όπως τώρα, και κάτω από την πίεση της αγανάκτησης του λαού, να παραδεχτείτε ότι υπάρχει ακρίβεια, επιχειρείτε απλώς να θολώσετε τα νερά με δήθεν μέτρα ελέγχου της αγοράς, που στην πραγματικότητα καμία σχέση δεν έχουν με οποιαδήποτε αντιμετώπιση του προβλήματος, αφού δεν αγγίζουν τα υπερκέρδη των μονοπωλίων. Την ώρα λοιπόν που με περίσσια θα έλεγα υποκρισία γίνεται λόγος για την προστασία του καταναλωτή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κυβερνητικός βραχίωνας της εκάστοτε κυβέρνησης, νομιμοποιεί με το πόρισμα που εξέδωσε την τεράστια ληστεία σε βάρος των λαϊκών οικοκυριών από την στρατηγική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τα τεράστια κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με επιστημονικό τρόπο, ταχυδακτυλουργικό στην πραγματικότητα τρόπο, προσδιορίσε το ποσό των επιπλέον εσόδων των εταιριών στα 590 εκατομμύρια ευρώ και πάνω σε αυτό το ποσό στείνεται όλο το κυβερνητικό αφήγημα περί φορολόγησης με 90% των υπερκερδών.
Από τα 591 εκατομμύρια ευρώ, αφού αφαιρεθούν τα ποσοστά των εκτόσεων που κυμαίνονται από 5 έως 20% που υποτίθεται ότι έδινε κάθε εταιρεία, θα φορολογηθεί ό,τι απομείνει με 90% και το ποσό που θα προκύψει θα επιστραφεί στη συνέχεια, ξανά στις εταιρείες μέσω του νέου μηχανισμού αποζημίωσης που ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Τι ωραία! Και σαν να μην έφτανε αυτό. Αλλά η κυβέρνηση ετοιμάζει το επόμενο κύμα ληστρικών τιμολογίων ρεύματος με τις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρισμού στο χρηματιστήριο ενέργειας να παραμένουν στα ύψη, σταθερά πάνω από τα 200 ευρώ και πέριξ των 250 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Χιλιάδες όμως οικογένειες, κυρίες και κύριοι, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα. Εκατοντάδες πνίγονται από διακανονισμούς και δεκάδες χιλιάδες οικογένειες ζουν χωρίς ρεύμα. Η ακρίβεια όμως, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Ούτε είναι ουρανοκατέβατη. Ούτε πρόκυψε με την πανδημία ή με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε προκύπτει από κάποιους λάθος χειρισμούς. Είναι φαινόμενο της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Το χτύπημα στους μισθούς που έφεραν οι νόμοι Βρούτσα-Χτσιόγλου και ο νόμος Χατζηδάκη, με τον βασικό μισθό να παραμένει στα εχτρά επίπεδα του 2008, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, η ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, ΦΠΑ, ΟΕΦΙΑ, η ανεργία, ο πληθωρισμός που τρέχει πάνω από 10%, η εμπορευματοποίηση της υγείας και πρόνοιας, της παιδείας, που αναγκάζει τη λαϊκή οικογένεια να πληρώνει ένα σκασμό λεφτά, δημιουργούν επιπλέον κόστος για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, έναν πραγματικό εφιάλτη που καθιστά αδύνατη την επιβίωσή του. Την ίδια στιγμή, όχι μόνο αρνείται η κυβέρνηση να ικανοποιήσει βασικά αιτήματα ανακούφισης του λαού που έχει προτείνει το ΚΚΕ με προτάσεις νόμου, όπως η πρόσφατη, την οποία για άλλη μια φορά η κυβέρνηση την πέταξε στο καλάθι των αχρήστων, και τα υπόλοιπα κόμματα να στουρθοκαμιλίζουν παραπέμποντας τη λύση στα δικαστήρια, όπως πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί την αρνείστε την πρόταση? Γιατί αντιβαίνει στα ιερά και όσια της ελεύθερης αγοράς και για να μην υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Τι ζητούσε η πρόταση του ΚΚΕ? Να καταργηθεί τώρα η ρήτρα αναπροσαρμογής, το χρηματιστήριο ενέργειας, τα χαράτσια του ειδικού τέλους για τη μείωση εκπομπών αερίων ρήπων, οι ειδικοί φόροι κατανάλωση στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και ο ΦΠΑ και άλλα. Αυτά πραγματικά αποτελούν την στοιχειώδη ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών, όχι ότι θα του λύσουν όλα τα προβλήματα. Και αυτό το αρνηθήκατε όλοι σας. Ο μύθος του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι η καραμέλα της απελευθέρωσης των αγορών που θα λειτουργούσε δήθεν προς όφελος των καταναλωτών, θα μείωνε τις τιμές, θα έδινε δυνατότητα επιλογών όπως μας λέγατε, θα βελτίωνε την ποιότητα και πολλά άλλα. Οι μονοπωλιακοί όμιλοι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν σκιάζονται από τέτοιες οδηγίες σαν αυτές που συζητάμε. Αφού η νομοθεσία και συνολικά το σύστημα λειτουργεί προς όφελός τους, ενώ οι όποιες επιτροπές, όπως Επιτροπή Ανταγωνισμού ή η νομοθεσία για τη δίθεν συμμόρφωσή τους, χρησιμοποιούνται ως ένα καλό περιτύλιγμα της κυριαρχίας των μονοπωλίων και καταλήγει μάλιστα και ως κολυμπήθρα της αθώωσής τους. Εξάλλου, οι καταναλωτές δεν είδαν κανένα όφελος, δεν μειώθηκαν τιμές, δεν αντιμετωπίστηκε η ακρίβεια και δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από ευρωπαϊκές οδηγίες και ιδίως με τη στρατηγική της απελευθέρωσης των ιδιωτικοποιήσεων, της ανάπτυξης των λίγων σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Όποιο μείγμα πολιτικής, είτε πιο περιοριστικό είτε πιο επεκτατικό, και αν επιλέγουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, ο λογαριασμός τελικά καταλήγει στο λαό. Τελικά είτε μειώνεται ο μισθός, είτε ανεβαίνουν οι τιμές και οι φόροι, πολύ περισσότερο όταν το ένα ακολουθεί το άλλο, όπως συμβαίνει τώρα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι εργαζόμενοι, ενώ παράγουν όλο και περισσότερα, δουλεύουν για να απολαμβάνουν όλο και λιγότερα. Η οργή λοιπόν, κατά την άποψή μας, η οργή αυτή που υπάρχει σήμερα πρέπει να μετατραπεί σε πραγματική δύναμη. Να μην συμβιβαστεί ο λαός με την ανέχεια και την ακρίβεια.
Η δύναμη του λαού είναι ο ίδιος του εαυτός. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό με οργάνωση, συλλογική διεκδίκηση, βάζοντας το στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων που είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. Καλούμε λοιπόν το λαό να επιλέξει τη μοναδική ρεαλιστική διέξοδο, τον ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, αυτόν που λέει το ΚΚΕ, που είναι ο δρόμος εργατικής εξουσίας με εργατικό λαϊκό έλεγχο και επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, για να μπορεί να απολαμβάνει το τελικό αποτέλεσμα της δικής του δουλειάς και όχι να τον καρπώνονται άλλοι. Ευχαριστώ πολύ.